Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Και πάλι ο Κύριος εν το μέσο ημών, περιπατήλε εν το μέσο των επτά λιχνιών των χρυσών, για να μας διορθώσει, να μας παρηγορήσει, να μας προτρέψει. Να μας πει πολλές φορές και έβγε όταν κάνουμε αυτό που του αρέσει, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο που ελέγχει, αλλά όταν του αρέσει κάτι, σου λέει συνέχισε το αυτό που κάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, αδερφοί. Άρχισε καλό έργο στη ζωή μας. Και είμαι βέβαιη, κατά το λόγο του γεγραμμένου, θα το επιτελέσει με έναν όρο. Εμείς να μείνουμε μέχρι τέλους κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις υποσχέσεις του, για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας, γιατί έχουμε να λέμε και πολλά ωραία πράγματα που έχει κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αν και πολλές φορές τον έχουμε λυπήσει, τον έχουμε στεναχωρήσει. Εν τούτης είναι αγαθός, όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, είναι έτοιμος και πάλι να ξεδιπλώσει ένα σχέδιο αγάπης, ευλογίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι αυτός το οποίο διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του, αδερφοί, και δεν αλλοιώνεται. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, αγαπητά αδέρφια, σελίδα 485. Είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Θα διαβάσουμε αποσπασματικά από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, μερικά εδάφια, αγαπητά αδέρφια, για να φέρουμε το μήνυμα που θέλει ο Θεός μέσα στις ακοές του λαού του Θεού. Είναι 485 σελίδα, είναι το βιβλίο του Ιώβ από την αρχή. «Άνθρωπος δε τις ήτο εν τη γη της αυσίτητος ονομαζόμενος Ιώβ, και ο άνθρωπος ούτως ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν σε αυτόν επτά ιοί και τρεις θυκατέρες, και ήσαν τα κτίνη αυτού επτά σκύλια πρόβατα και τρισκύλια καμήλη και 500 ζεύγη βοών και 500 ιόνι και πλήθος πολύ υπηρετών. Και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής». Και στο έξι εδάφιο, η μέρα την να ήλθον η ιοί του Θεού για να παρασταθώς ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και περιπατήσεσαι αυτή, πάρη μη. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού? Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν περιέφραξες κυκλώθεν αυτόν και την οικία αυτού και πάντα όσα έχει? Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτίνη αυτού επληθύδησαν επί της γης, πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει διαναείδης, εάν δε σε βλασιμήσει κατά πρόσωπον. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού στην χείρα σου πάντα όσα έχει, μόνο επ' αυτόν επιβάλλεις τη χείρα σου, και εξήλθεν ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου. Και θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, και λίγο στο πρώτο κεφάλαιο, είναι στο 21, και είπε: Γυμνός εξήλθον εκκλησίας μητρός μου, και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσε. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων, εν πάσης τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωκε αφροσύνη στον Θεό. Η μέρα την να ήλθον οι ιοί του Θεού για να παρασταθώ ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και περιπατήσαν αυτή, πάρη μη. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού? Και έτι κρατεί την ακυρότητα αυτού, αν και με παρόξενες κατά αυτού, δια να ξυλοθρέψω αυτόν άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσο έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον την χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού, δια να είδεις, αν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπον. Και θα διαβάσουμε και λίγο από παρακάτω. Τότε είπε προς αυτόν η γηνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησον τον Θεό και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησε ως λαλή μία των αφρώνων γυναικών, τα αγαθά μόνο θέλω με δεχτεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλω με δεχτεί. Εν πάσης τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ, με τα χείλη αυτού δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον άνθρωπο αυτόν, με κεφαλαία γράμματα, άνθρωπος της, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, γενναίες και γενναιών, αγαπητοί αδερφοί. Ακούνε για τον Ιώβ και σήμερα ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν τη γνώση του Ευαγγελίου λένε Ιώβιος υπομονή. Ευχαριστούμε τον Θεό, διδασκόμεθα μέσα από τον Ιώβ. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον ευλόγησε ο Θεός. Τον ευλόγησε υλικά, γιατί αυτή ήταν η ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη. Αν κάποιος άνθρωπος ευλογόταν υλικά, φαινόταν ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Ένας άνθρωπος ευωδούμενος, είχε στοιχεία πολύ θεάρεστα ενώπιον του Θεού
και μου αρέσει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός τον συστήνει τον άνθρωπο αυτόν και του λέει, «Σατανά, εσύ που ήρθες τώρα να τον πειράξεις, ξέρεις ποιος είναι ο Ιώβ». Αδερφοί, αν θέλουμε να μας συστήσει ο Θεός και μας, διότι δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος αυτόν τον οποίον συστήνει ο Θεός, πρέπει να έχουμε και εμείς τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Να είμαστε φοβούμενοι τον Θεό, ευθύς, απεχόμενοι από κακού και άμεμπτοι. Άμεμπτος είναι αυτό ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόμο. Δεν έχει μόνιμη αμαρτία. Δεν εξουσιάζεται από πάθη και επιθυμίες. Πάντα είναι στην εξουσία μου, δεν θέλω εξουσιαστεί ποντενός, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι ευθύς. Βλέπουμε ότι κάνει θυσίες για τα παιδιά του, αλλά και για τον εαυτό του. Ευθύς τι σημαίνει? Ότι παρουσιάζουμε στον Θεό έτσι όπως είμαι. Δεν κρύβομαι. Και λέει κάτι ωραίο αυτός ο άνθρωπος στο βιβλίο του Ιώβ. Τι λέει? «Μήπως εσκέπασα την αμαρτία μου καθώς την εσκέπασε ο Αδάμ». Δηλαδή ήταν ειλικρινής και ευθύς, γι' αυτό ο Θεός τον συστήνει και λέει ότι έχει ευθύτητα καρδίας. Φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από κακό, έχει σύνεση. Γιατί για να αποφύγεις το κακό και να μην κάνεις το κακό και να μην σε δένει το κακό και να μην με δένει το κακό, να μην μας δένει το κακό, πρέπει να έχω σύνεση. Διότι η σύνεση είναι η αποχή από του κακού. Και ο φόβος του Κυρίου είναι η σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν και εγώ και εσύ και όλοι εμείς έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, θα μας συστήσει και εμάς ο Θεός. Δεν υπάρχει άμεμπτος, δεν υπάρχει σαν και αυτόν, λέει τον δούλο μου, τον Ιώβ, άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος στον Θεό και απεχόμενος από κακού. Και ο Θεός, αδερφοί, επειδή ξέρει τι θα συμβεί, διότι αν ήξερε ο Θεός ότι ο Ιώβ θα πέσει, δεν νομίζω ο Θεός να το επέτρεπε να γίνουν όλα αυτά, να χάσει την περιουσία του, να χάσει τα υπάρχοντά του, την υγεία του, τα πάντα να χάσει. Αλλά αδερφοί, ο Ιώβ μέσα από το παράδειγμά του δοξάστηκε ο Θεός. Μέσα από την ακεραιότητά του υψώθηκε το όνομα του Θεού. Δοξάστηκε ο Θεός, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είχε ούτε πνεύμα Άγιο, ούτε μεσίτη. Κι όμως, αδερφοί, έμεινε μέχρι τέλους. Και έρχεται ώρα που ενώ ο Θεός προσθέτει στον άνθρωπο και δίνει και δίνει και δίνει και δίνει και ο Θεός τον συστήνει, έρχεται και η ώρα που ο Θεός αφαιρεί, αδερφοί. Αφαιρεί. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι ακατανόητος σε εμάς ο Θεός. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βουλή Του. Γιατί επιτρέπει κάποια πράγματα. Θα μπορούσε να πει όχι. Σατανά, δεν σου δίνω το δικαίωμα να πειράξεις τον δούλο μου τον Ιώβ. Και αυτό, αδερφοί, μας δίνει και άλλο μάθημα. Και πολλά μαθήματα. Ο διάβολος δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός του λέει μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν σου δίνω το δικαίωμα. Μπορεί ο κόσμος όλος να κοίταινε το πονηρό, αλλά την απόλυτη εξουσία την έχει ο Θεός, αδερφοί. Διότι σε μέ δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Δεν κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Αλληλούια. Αυτός έχει την απόλυτη εξουσία. Και αν του δώσει το δικαίωμα να κάνει κάποια πράγματα, μέχρι ένα σημείο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ μου δίνει ο Θεός προσθέσεις στη ζωή μου, και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι κακό. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει μια παιδεία σε έναν άνθρωπο, γιατί ίσως έχει φύγει από το θέλημα του Θεού, δεν είναι εκεί που τον θέλει ο Θεός και επιτρέπει κάποια γεγονότα στη ζωή, μήπως τον ξυπνήσουν, τον φέρουν εκεί που θέλει ο Θεός. Την καρδιά του να τη φέρουν σε αυτή τη θέση που θέλει το πνεύμα του Θεού. Ο Ιώβ δεν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και έρχεται ένα αναπάντεχο γεγονός μέσα στη ζωή του που και αυτός δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είναι άξιον απορίας. Αφού κάνω το θέλημά σου. Αφού είμαι άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών. Και θα δούμε σε κάποια άλλα εδάφια, έρχεται να λέει τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και τα έχει κάνει. Και ο Θεός επιτρέπει τώρα τις αφαιρέσεις. Γιατί έρχονται η ώρα της πρόσθεσης, αλλά έρχεται και η ώρα της αφαίρεσης. Θα μείνω πιστός στις αφαιρέσεις? Ο Θεός μπορεί να μου αφαιρέσει την υγεία.
Δεν είναι δηλωμένο και δεδομένο ότι θα έχω πάντοτε την υγεία. Μπορεί αύριο να συμβεί κάτι με την υγεία μου. Δεν σημαίνει ότι έκανα κάτι. Έτσι θέλει ο Θεός. Μπορεί να χάσω κάποια από τα υπάρχοντά μου. Μπορεί να χάσω λίγο από τη σύνταξή μου. Λίγο από το μισθό μου. Ίσως και να με διώξουν από τη δουλειά. Είναι η ώρα της πρόσθεσης, αλλά είναι η ώρα και της αφαίρεσης. Θα μείνω πιστός. Είμαι πιστός μόνο στις προσθέσεις. Στις αφαιρέσεις είμαι πιστός. Είμαι πιστός. Και πώς αντέχονται οι αφαιρέσεις? Με πιστότητα και με υπομονή, αδερφοί. Όπως ήμουν πιστός στις προσθέσεις, πρέπει να δείξω και πιστότητα στον Θεό τώρα στις αφαιρέσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο ίδιος Θεός που με σύστησε στις προσθέσεις, πρέπει να πει τα ίδια λόγια τώρα και στις αφαιρέσεις. Γιατί έτσι είναι. Και ο Παύλος θα πει, εν παντί είμαι διδαγμένος, κατά πάντα είμαι διδαγμένος. Τι είμαι? Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να ταπεινώνομαι. Ξέρω και να χορτάζομαι, ξέρω και να πεινώ. Θα μας περάσει από όλα ο Θεός, αδερφοί. Δεν θα μας περάσει μόνο από τις προσθέσεις. Η βασιλεία του Θεού, αδερφοί, δεν είναι έτσι εύκολα θα μπεις μέσα. Θα περάσεις από πολλά πράγματα. Από πολλά θα περάσεις. Καμιά φορά την κάνουμε τη βασιλεία του Θεού τόσο εύκολη. Εδώ πας σε μια δουλειά και τι περνάς για να πάρεις ένα μισθό και κοτσουρεμένο το μισθό. Και στη βασιλεία του Θεού, χωρίς τεστ και δοκιμασίες, αφού δοκιμάστησαν οι πάντες. Δεν είναι εύκολη η βασιλεία του Θεού, αδερφοί. Αλληλούια. Πρέπει να δείξω πιστότητα στον Θεό. Και η πιστότητα φυσικά στις προσθέσεις. Πάντοτε θα είμαι πιστός. Όταν θα αρχίσει ο Θεός να γίνει αφαιρέσεις, θα σηκώσει το χέρι του στη ζωή μου. Τι θα κάνω εγώ? Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι. Φυσικά εις πολλά πτεωμένα πάντες. Τέλειοι σαν τον Θεό δεν είμαστε. Αλλά σαν άνθρωπος φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εν τούτης όμως ο Θεός επιτρέπει κάτι απρόσμενο στη ζωή του. Αλλά αδερφοί, έδειξε ακεραιότητα ο άνθρωπος αυτός. Δεν σκρινήθηκε η καρδιά του. Δεν έμοιαζε στους Ισραηλίτες που ενώ είδαν τόσα θαύματα μέσα στη ζωή τους, είδαν τόσες ενέργειες του Θεού, να ανοίγει η ρήθρα θάλασσα και τόσα ωραία, να τους δίνει μάνα από τον ουρανό ο Θεός, να τους δίνει κρέας αυτό που ζητήσανε, ούτε μια μέρα, ούτε δύο, 30 μέρες, ένα μήνα. Εν τούτης η καρδιά τους όμως τι έκανε? Σκληρύνθηκε. Σκληρύνθηκε και δεν μπήκαν, λέει, στη γη της επαγγελίας για απήθεια και διαπιστία. Σκληρύνθηκε η καρδιά. Αδερφέ μου, ξέρω ότι πολλές φορές περνάς κάποια δύσκολα στη ζωή σου και δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να τα εξηγήσει. Σε παρακαλώ, μη σκληρυθείς με το Θεό. Πάντα έχει δίκιο ο Θεός. Πάντα έχει δίκιο ο Θεός, αδερφοί. Μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος ο ληστής. Ωραίες λέξεις. Είναι ληστής. Και φωνιάς. Βλέπει το Χριστό στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ευχαριστούμε που δεν έφυγε ο Χριστός πριν την ώρα του, γιατί ξέρει ο Πατέρας Θεός πότε θα φύγει ο Χριστός, γιατί ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός θα μετανοήσει. Εμείς άξια τον όσα πράξαμε απολαμβάνουμε. Ληστές είμαστε και φωνιάδες και δικαίως είμαστε στο Σταυρό. Αυτό σου δεν έτοπον έπραξε. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις στην τη βασιλεία σου. Αληθώς σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Φυσικά, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα εξηγήσει ο ανθρώπινος νους. Ανεξιχνίαστε οι βουλές του Θεού. Οι κρίσεις του Θεού. Ακατανόητος ο Θεός. Μη σκληρυθείς με το Θεό. Εάν δεν μπορείς να το εξηγήσεις, περίμενε τι θα κάνει ο Θεός. Γιατί κάτι ωραίο θα κάνει ο Θεός. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, μη βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα. Εργάζεται καλή βουλή ο Θεός, αδερφοί. Και τα πάντα συνεργούς στο αγαθόν σου αγαπώντας τον Θεόν. Αλληλούια. Ωραίο παράδειγμα ο Ιώβ. Και όπως είπαμε, ούτε πνεύμα Άγιο είχε, ούτε μεσίτη είχε. Και κάποια στιγμή τα είπε στην σαν ομολογία. Δεν υπάρχει μεσίτης. Εμείς έχουμε μεσίτη, αδερφοί. Μεσίτη στα δεξιά του Θεού.
Ευχαριστούμε το Θεό. Και αλίμονό μας αν δεν είχαμε μεσίτη. Γιατί σε πολλά φταίμε και κάνουμε λάθη. Και ευτυχώς που έρχεται ο μεσίτης. Αλληλούια. Μπροστά στον Πατέρα και μας τη χαρίζει. Αυτός δεν είχε μεσίτη και στάθηκε ακέραιος. Ακέραιος. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει αυτά που έχει περάσει ο Ιώβ. Κάποια πράγματα έχουμε περάσει. Δόξα στο όνομα του Θεού. Τα χάσε όλα και δεν έκανε πίσω. Και θα πει ο λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή, αναφέρεται στη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, αφού εφωτίστητε. Υπεμείνετε, λέει, μέγα αγώνα παθημάτων. Πότε μεν θεαδριζόμενοι σωληνισμούς και θλίψεις. Πότε, λέει, γινόμενη κοινωνία το ότι διάφτα παθόντων. Και δέχεται με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Αλληλούια. Γιατί? Διότι εξεύρετε ότι έχετε περιουσία ουρανής καλυτέρα και διαμένουσα. Να είναι και μια κατηγορία ανθρώπων. Αλληλούια. Που δέχτηκαν κάποια πράγματα που επέτρεψε ο Θεός. Τους πήραν τα υπάρχοντα. Και παρακάτω θα πει ο λόγος του Θεού, μην αποβάλλετε την παρησία σας η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Έτσι ο λίγων και δεν θέλει βραδίνει ο ερχόμενος. Έρχεται ο Χριστός, αδερφοί μου. Αμήν. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αμήν. Κράτα την πίστη σου γερά. Κράτα την πίστη σου. Πίστη και υπομονή, αδερφοί. Αυτά τα δύο χρειαζόμαστε. Αυτά τα δύο έκανε ο Ιώβ. Έχετε χρία υπομονής, λέει, να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε τας επαγγελίας. Εάν τη συρθεί ο πίσω, μη συρίεσαι ο πίσω, γιατί στη δοκιμασία ο άνθρωπος πολλές φορές κάνει πίσω. Δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Όχι κι αυτό. Όχι κι αυτό. Κάνει πίσω. Αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου, δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Ο Θεός, αδερφοί, δέχεται τον αδύνατο, τον ιτονισμένο. Δεν δέχεται αυτόν που παρατάει και κάνει πίσω. Εάν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου, δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαι θα λέει εκ των σειρωμένων πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να πει τέρμα, Κύριε, με ευλογούσες, μου αύξανες τα χωράφια μου, τα υπαρχοντά μου, τις καμήλες μου, τους όνους μας, τους βόες. Είχα πλήθος υπηρετών, πολλά παιδιά, από την ώρα που μου τα πήρες δεν θέλω να σε γνωρίζω. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Ιώβ. Παρηγορούμεθα όταν διαβάζουμε το λόγο αυτόν. Και θα πει ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Ιάκωβος, ο δάσκαλος του πρακτικού αγιασμού. Οικούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολύ εύφρανος ο Κύριος και ηχτήρμαν. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, αδερφοί. Πού τη βρήκες την όραση να λες τα λόγια αυτά? Ποιος σε φώτισε να πεις γυμνός εξήλθον εκκυλίας της μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει? Έτσι είναι, αδερφοί. Γυμνή ερχόμαστε και γυμνή φεύγουμε. Τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας. Χριστέ μου, δώσ' μου και την καρδιά και την όραση που έχει αυτός ο άνθρωπος. Να αντέξω οτιδήποτε επιτρέψεις. Μη σκληρηθώ, αλλά να διδαχτώ μέσα από αυτά που θα επιτρέψεις. Και να πω και εγώ τα ίδια λόγια που λέει ο Ψαλμωδός. Καλόν έγινε σε με ο ταλαιπωρήθην, διότι πριν ταλαιπωρηθώ εγώ επλανόμην, αλλά μου έκανε καλό γιατί ταλαιπωρήθηκα, για να μάθω τα διατάγματά σου. Διότι μέσα από τις ταλαιπωρίες που επιτρέπεις, εγώ κάτι μαθαίνω. Και αδερφοί, αυτό είναι το ζητούμενο, να μαθαίνουμε μέσα από αυτά που επιτρέπει ο Θεός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ κάτι έμαθα. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις μέσα από αυτά που επιτρέπει ο Θεός. Μαθαίνουμε, διδασκόμεθα. Γι' αυτό επιτρέπονται στη ζωή μας. Για να διδαχτούμε, αγαπητά αδέρφια. Και να καθαριστούμε. Όπως λέει ο λόγος του Θεού, πάσα παιδεία προς το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος καράς, αλλά λύπης. Τις οποίες έγιναν μέτοχοι πάντες. Οι κατασάρκα πατέρες μας μας υπέδευαν κατ' την αρέσκει αυτόν. Ο δε προς το συμφέρον. Γιατί? Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού.
Προς το παρόν είναι λύπη. Ύστερα όμως αποδίδει στους γυμναστέντας διαυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Μέσα από την παιδεία που επιτρέπει ο Θεός και αντέχεις και περιμένεις τον Θεό να σου δώσει τη λύση, με πιστότητα και υπομονή θα δεις καρπό ειρηνικών δικαιοσύνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδερφιά. Ιτήθηκε ο Σατανάς. Νίκησε ο Ιώβ. Μακάρι και εμείς να νικήσουμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, χάρις των Θεών, ώστις μας δίδει την νίκη δια του Ιησού Χριστού. Η νίκη δεν είναι από εμάς, η νίκη είναι από τον Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γυμνός εξήλθον εκ Ηλίας Μητρός μου, τα έχω χάσει όλα. Θα μπορούσα να κάνω πίσω, αλλά δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να λατρεύω και να είμαι πιστός στον Θεό, αδελφοί. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή κάνω πίσω ή γίνομαι πιο πιστός από ό,τι ήμουνα. Δύο πράγματα υπάρχουν. Ή κάνω πίσω ή γίνομαι πιο πιστός από ό,τι ήμουνα. Αυτό έγινε με τον Ιώβ. Αναβαθμίστηκε η σχέση του με τον Θεό. Δεν υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ή γίνομαι πιο πιστός από ό,τι ήμουνα ή κάνω πίσω. Η έρημος τον Ιησού, τον Αβή και τον Χάλεφ τους άλλαξε. Τους άλλους δεν τους άλλαξε. Τους σκλήρινε και έμειναν και τα κόλλα τους στην έρημο. Τον Ιησού, τον Αβή και τον Χάλεφ τους μεταμόρφωσε. Είχαν άλλο πνεύμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Εντελώς ακολούθησαν τον Κύριο. Τον μεν ο Θεός τον έκανε αντικαταστάτη του Μωυσή, τον δε άλλο, μας λέει αυτά τα θαυμάσια λόγια που παίρνουμε θάρρος, τον ανανέωνε ο Θεός μέσα στην έρημο. 40 χρονών βγήκε μέσα από την Αίγυπτο, όταν παρουσιάστηκε στον Ιησού του Ναβί να του πει, ξέρεις, μου έχει πει, θα μου δώσει κάποια κληρονομία ο Μωυσής. 85 είμαι σήμερα και είμαι ο ίδιος όπως ήμουν στα 40 μου. Παράδειγμα προς μίμηση. Και αν ο εξωτερικός άνθρωπος φτύρεται, ο εσωτερικός ανανεούται κάθε την ημέρα. Αυτό θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ανανέωση διαπνεύματος Αγίου, την οποία την έκανε στον Χάλεφ. Και δεν είχαν πνεύμα Άγιο όπως έχουμε εμείς, αδερφοί. Δεν έχουν πνεύμα Άγιο. Και ο Θεός αυτό θέλει μέσα στη ζωή των πιστών, καθώς πλησιάζει, να έρθει ο Χριστός μας, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γυμνός εξήλθον εκ Ηλίας Μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει. Και όπως είπαμε, άδειοι ήρθαμε, άδειοι φεύγουμε. Αλληλούια. Ένα πέρασμα της ζωής είναι αυτή η γη. Τι θα διδαχτώ, τι θα μάθω, τι θα γνωρίσω, πόσο θα γνωρίσω. Ο Θεός θέλει να τον γνωρίσω. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος όταν ο Κύριος τον κάλεσε μέσα από αυτή τη θαυμάσια κλίση με το όραμα αυτό που πήγαινε προς τη Δαμασκό με την επιστολή στα χέρια. Και αυτό το ωραίο που κάνει ο Θεός, μιλάει στον Ανανία, μιλάει και στον Παύλο. Και μιλάει στον Ανανία να του πει το σχέδιο για τον Παύλο. Ο οποίος θα σταθεί ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων, αλλά και τι θα πάθει υπέρ του ονόματός μου. Έμεινε και αυτός μέχρι τέλους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Κάποια στιγμή μιλάει το Άγιο Πνεύμα, έρχεται ο προφήτης ο Άγαβος και λέει ότι του ανθρώπου το οποίο είναι η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν μέσα στη Ιερουσαλήμ. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει ότι δεσμά και θλίψη τον περιμένουν. Οι μαθητές του λένε να μην πάει στην Ιερουσαλήμ. Και αυτός λέει, τι κάνετε, λέει, κλαίοντες και καταθλίβετε την καρδιά μου. Εγώ, λέει, όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να ποθάνω είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Χριστού. Και επειδή δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε, είπαμε, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει απόφαση θανάτου, αδερφοί. Ξέρετε, ο Θεός με αυτά που έκανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τα έκανε με αυτούς που είχαν πάρει απόφαση θανάτου.
Θεέ μου, βοήθησέ μας να πάρουμε κι εμείς απόφαση θανάτου. Και μας αναγκάζει πολλές φορές ο Θεός, όπως ανάγκασε και τον Παύλο. Απελπίστηκα, καπιτοναζώ, μέσα από την υπερβολική θλίψη που επετράπηκε στην Ασία. Αλλά μη σε αυτή είναι αυτής, ελάβομαι την απόφαση του θανάτου. Για να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεό τον εγείρονται εκ των νεκρών. Γι' αυτό κάνει θαύματα ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό κάνει ενεργήματα. Γι' αυτό συμμαρτυρεί στο λόγο της δυνάμεώς του. Γιατί έχουν πάρει την απόφαση του θανάτου, αδερφοί. Αλληλούια. Ο Θεός να μας το δώσει. Έλεγε ο αδερφός ο Λύσης κάποια στιγμή, ο άνθρωπος του Θεού είναι εύκολος, είναι, θέλει ο Θεός, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνει, να μπορεί να μετακινηθεί, να μπορεί να κηρύξει και να μπορεί να πεθάνει. Τα δύο μπορούμε να τα κάνουμε. Το άλλο όμως, ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Απόστολοι το έκαναν, αδερφοί. Ο Θεός να μας το χαρίσει και σε εμάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Να το δουλέψει μέσα μας. Όπως το εργάστηκε στην καρδιά αυτών. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Εύκολο είναι να δοξάσεις τον Θεό όταν σου πάνε όλα καλά. Φυσικά. Τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα, δόξα. Όταν αρχίζεις και χάνεις και αφαιρείς, σου αφαιρεί. Γιατί δεν γίνεται τίποτα στη ζωή, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Εδώ γίνονται αφαιρέσεις. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, τα θαυμάσια αυτά που μου δίνουν πολύ παρηγοριά μέσα στη θλίψη μου, στον πόνο μου, στην ασθένειά μου, σε όλα αυτά που επιτρέπονται μέσα στη ζωή του καθενός μας. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσε. Μπορεί να το πεις αυτό? Πολύ μεγάλη λέξη αυτή. Αυτό πρέπει να έχεις όραση για να το πεις. Πρέπει να σε δικεί το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να έχεις μια άλλη καρδιά για να πεις ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσε. Γιατί εμείς όταν γίνονται αφαιρέσεις, ο διάβολος αφαίρεσε. Μπορεί να κάνει κάτι ο διάβολος αν το επιτρέψει ο Θεός, αδερφοί. Εκ του στόματος του υψίστου εξέρχονται, λέει, τα καλά και τα κακά. Αλληλούια. Το ίδιο δεν έκανε και ο Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ τον καταργιότανε ο Σιμεή και δεν ήταν στα καλά του ο Δαβίδ, ήταν πολύ πονεμένος, είχε γίνει πραξικόπημα, του είχε πάρει τη βασιλεία ο Αβεσσαλόμ και μέσα στον πόνο του έχει και τον άλλον να τον καταραστεί. Είναι προφητάναξ. Έχει διακονία προφητείας και διακονία βασιλιάς. Δηλαδή έχει δύο διακονίες, θα μπορούσε να του πάρει το κεφάλι. Αλλά ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος του Θεού. Έχει την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός δεν κάνει λάθος όταν λέει αυτά τα λόγια. Εύρω Δαβίδ του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου, ώστις θέλει κάνει πάντα τα θελήματά μου. Κάποιος άλλος εκείνη την ώρα θα του παίρνει το κεφάλι. Έτσι του είπε ο Αβησέ. Έτσι δεν του είπε. Θα του πάρει το κεφάλι. Του λέει άστονε. Ο Θεός τον έβαλε. Χριστέ μου, τι καρδιές είναι αυτές. Ο Θεός τον έβαλε. Λέει. Ο Θεός τον έβαλε. Γιατί μέσα από αυτή την κατάρα θα μου ετοιμάσει ευλογία ο Θεός. Μέσα από αυτό που κάνει ο Σιμεή σε μένα θα μου ετοιμάσει ευλογία ο Θεός. Μπορείς να το πεις εσύ αυτό? Αν το πεις θα πάρεις και εσύ την ευλογία του Δαβίδ. Αλληλούια. Την ευλογία των ανθρώπων αυτών. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν βλέπεις σε πρόσωπα ανθρώπων. Βλέπεις την καρδιά των ανθρώπων, αδερφοί. Ο Θεός δεν εργάζεται με πρόσωπα. Δεν εργάζεται με πρόσωπα. Δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος που βλέπει το εξωτερικό, το πρόσωπο. Έτσι δεν είπε στο Σαμουήλ κάποια στιγμή. Ο Σαμουήλ νόμιζε ότι αυτός ο αντρούκλαρος, αν μου επιτρέπετε, συγχωρέστε με τη λέξη, αυτός ο άντρας, αυτός κάνει για βασιλιάς. Του λέω, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Κύριος δεν βλέπει έτσι. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Αλληλούια. Εγώ λέει τον αποδοκίμασα αυτόν. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και ο Θεός θέλει να φτιάξει την καρδιά μας. Διότι με τα πάσης φυλάξεως, λέει, φυλάει την καρδιά σου, διότι από αυτήν εξαρτώνται οι εκφάσεις της ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ο διάβολος έχει ιτηθεί. Θα ξαναπάει πάλι τώρα μπροστά στον θρόνο του Θεού.
γιατί ξέρει, νομίζει ότι την επόμενη φορά που θα του πάρει την υγεία, εκεί φυσικά θα βλαστημήσει τον Κύριο. Ούτε εκεί θα βλαστημήσει τον Κύριο. Μη βλάπτεις τη φήμη του Θεού, ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή σου. Πάρε δύναμη από τον Θεό και πες δόξα, δόξα Κύριε. Για να κατεσκυνθεί ο διάβολος, αδελφοί. Όταν δοξάζεις τον Θεό μέσα στη θλίψη σου, στην ασθένειά σου, στον πόνο σου, κατεσκύνεται ο εχθρός και δοξάζεται ο Θεός, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ, διότι αν έλεγε μια κουβέντα ενάντια στον Θεό, θα μάρτανε εκείνη την ώρα και θα βρίσκε εκείνη την ώρα αφορμή ο διάβολος. Κοίτα τι είδε, κοίτα, σε ευλογούσε και έλεγε καλά λόγια για σένα, επειδή φυσικά, όπως και είπε παραπάνω, μήπως δωρεάν σε φοβείται. Του τα έχεις δώσει όλα. Τον έχεις περιφυράξει κυκλώδεν, μου άφησες για λίγο να τον δοκιμάσω, να και τώρα τι, δούλος Θεού είναι δικός σου αυτός. Να, σε βλαστήμησε. Μόνο για τις ευλογίες είναι. Όταν αρχίζουν τα πράγματα και είναι λίγο δύσκολα, λέει και αυτός τα δικά του. Δεν τα είπε όμως ο Ιώβ αυτά. Είναι ο ίδιος και στην ευρυχωρία και στη στενότητα. Και στη δοκιμασία και όταν ο Θεός του δίνει άνεση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αύξηση και μείωση. Πρόσθεση και αφαίρεση. Είναι ο ίδιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να μας κάνει και εμάς ο Θεός, αδερφοί. Δεν πρέπει να είμαστε μεταβαλλόμενοι αναλόγω τις συνθήκες. Γίνονται κάποια πράγματα, είμαι αυτός. Γίνονται κάποια άλλα πράγματα, είμαι διαφορετικός. Όχι. Ο ίδιος πρέπει να είμαι. Αλληλούια. Ο ίδιος. Όπως ο Χριστός δεν μεταβάλλεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και εμείς δεν πρέπει να μεταβαλλόμεθα. Με τη χάρη αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογία, δόξα, δόξα. Ήρθαν κάποια πράγματα που είναι δύσκολα και τα επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Βλαστημούμε τον Θεό, βλαστημούμε, δεν μπορούμε να λέμε λέξεις κακές όπως λένε οι άνθρωποι του κόσμου, αλλά βλάφτουμε τη φήμη του Θεού, σκληρινόμεθα, κάνουμε πίσω και δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί που ευλογήθηκαν και τους κατάστησε παράδειγμα προς μίμηση ο Θεός, δεν το έκαναν αυτό. Με πιστότητα και υπομονή περίμεναν τι θα κάνει ο Θεός. Έτσι και εσύ, αδερφέ, περίμενε τι θα κάνει ο Θεός. Θα κάνει ωραία πράγματα ο Θεός. Ωραία πράγματα θα κάνει ο Θεός. Και έρχεται δεύτερη φορά στο θρόνο του Θεού να ζητήσει και δεύτερη φορά την άδεια να του πάρει το σώμα. Αλληλούια. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, δεν ήταν και εύκολο αυτό που πέρασε ο Ιώβ. Ο άνθρωπος έμεινε στην ακυρεότητά του. Και να πω κάτι, κανέναν δεν είχε δίπλα του. Τα πέρασε όλα μόνος του. Και θα έρθει η ώρα που θα το περάσεις μόνος σου. Θα φύγουν τα στηρίγματα από δίπλα σου και δεν θα έχεις ούτε έναν άνθρωπο πολλές φορές, έστω και έναν καλό λόγο να σου πει. Θα το επιτρέψει ο Θεός. Το επέτρεψε και στον Παύλο. Τον εγκατέλειψαν. Αλλά δεν κάκιωσε. Εάν σε εγκαταλείψουν κάποιοι άνθρωποι, μην κακιώσεις. Μην κακιώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος δεν κάκιωσε. Ξέρετε τι είπε. Ήθε να μην λογαριαστεί σε αυτούς. Πάντες με εγκατέλειπον, αλλά μου παρεστάθη ο Κύριος και με ενδυνάμωσε. Όταν σε δυναμώσει ο Θεός και με δυναμώσει, ευχαριστούμε τον Θεό, είσαι ένας άλλος άνθρωπος και τα βλέπεις διαφορετικά. Πολλές φορές κάνουμε κάποιες κινήσεις στη ζωή μας γιατί μας λείπει δύναμη από τον Θεό. Πάντα μέσα στο πέραμα της ζωής δεν πρέπει να φύγει πιστότητα στο Θεό και υπομονή μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπομείνασε ως τέλους, αυτός θα σώθει. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός μας έδειξε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά του υγιούς ανθρώπου, η πιστότητα και η υπομονή. Και θα πει η γυναίκα του, που θεωρείται η γυναίκα μας, ο άντρας μας, το στήριγμά μας, θα μας πει ένα λόγο καλό, ένα λόγο παρατηρητικό, ένα λόγο ενισχυτικό. Δεν είπε τέτοια πράγματα η γυναίκα του. Να του τονώσει την πίστη, να του πει κάνε κουράγιο. Μέσα από αυτή τη δοκιμασία κάτι καλό θα βγάλει ο Θεός. Να περιμένουμε τον Θεό. Αφού κάναμε το θέλημά του, κάναμε θυσίες, κάναμε ό,τι πέραγε από το χέρι μας.
Και αφού ο Θεός τον σύστησε τον άνθρωπο και είπε λόγια, γιατί άλλο να συστήνομαι εγώ και άλλο να με συστήνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος κάτι λέει παραπάνω από αυτό που ίσως είναι. Έλα, άλλο να συστήσει όμως ο Θεός. Αλληλούια. Πολύ μεγάλο πράγμα να συστήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι δόκιμος αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος αυτόν που συστήνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός περνάει τώρα τη στενοπό του. Και έχει τη γυναίκα του τώρα, αντί να του πει, όπως είπαμε, κάνε κουράγιο. Κάτι καλό θα βγάλει ο Θεός από αυτό. Να υπομένουμε, να περιμένουμε. Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου. Μέχρι εκεί, κάπως καλό. Τα παρακάτω τι θα θέλεις. Βλαστήμησε τον Θεό και πέθανε. Αλλά μου αρέσει η αποστομωτική κουβέντα του Ιώβ. Θα ακούσεις πολλά, θα σου πούν πολλά, που ίσως οι εισηγήσεις και οι φωνές να σε βγάλουν από το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτόν δεν τον έβγαλαν από το θέλημα του Θεού. Τον έκαναν, όπως είπαμε, πιο πιστό από ό,τι ήταν. Αναβαθμίστηκε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είπε, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρώνων γυναικών. Αυτά τα λένε μόνο οι άφρονες. Να βλαστημίσω το Θεό και να πεθάνω. Δηλαδή ο Θεός ήταν καλός μόνο όταν μου δίνε. Όταν έπαιρνα από το Θεό. Ο Θεός θέλησε για τον ΑΒ λόγο να κάνει αφαιρέσεις. Τώρα είναι κακός ο Θεός. Καλός είναι όταν μου δίνει. Όταν έπαιρνα 2.000 και 3.000 και 5.000 το μήνα. Και τώρα που παίρνω ένα χιλιάρικο, ο Θεός είναι κακός. Πάντα είναι καλός ο Θεός. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Πάντα είναι καλός ο Θεός. Τότε που έβριζα από υγεία, πήγαινα στον γιατρό και μου έλεγε δεν έχεις τίποτα. Ούτε χοληστερίνη, ούτε ζάχαρο, ούτε πίεση. Και κάποια στιγμή ήρθαν όλα αυτά. Και να και μια ασθένεια. Και να σου λέει ο γιατρός αυτό. Όσο ήμουνα καλά και οι εξετάσεις μου ήταν καλές, καλός ο Κύριος, δόξα στον Κύριο. Τώρα που οι εξετάσεις μου δεν είναι καλές, δεν είναι καλός ο Κύριος. Είχα δουλειά πολύ. Δούλευα και περορία. Τώρα δεν έχω δουλειά. Δεν είναι καλός ο Θεός. Δεν είναι καλός ο Θεός. Έπαψε να είναι καλός ο Θεός. Μου κόψανε λίγο από τη σύνταξη. Μα όσο την είχα, ήταν καλός ο Θεός. Τώρα που μου την κόψανε, δεν είναι και τόσο καλός ο Θεός, διότι αφού μου την κόψανε, δεν είναι καλός. Έτσι έχεις μέσα στο Θεό, στην καρδιά σου τον Θεό, όταν σου δίνει μόνο είναι καλός και όταν αφαιρεί είναι κακός. Μπορούμε να πούμε και εμείς, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, είσαι πολύ καλός Θεέ μου. Είσαι πολύ καλός Θεέ μου και πάντα ό,τι κάνεις, το κάνεις με την τέλεια αγάπη σου και με την τέλεια σοφία σου. Είσαι πολύ καλός Θεέ μου. Πολύ καλός είσαι. Αλληλούια. Μόνο τα καλά θα δεχτούμε από το Θεό, αδερφοί. Μόνο τα καλά, όχι και τα κακά. Και υπάρχουν και κάποιες φορές κάποια κακά. Και τα καλά και τα κακά. Και τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Και να χορταζόμεθα και να πεινούμε. Και να υστερούμε θα και να ταπεινωνόμαστε. Τότε θα είσαι, θα είμαι δόκιμος. Έχεις περάσει τα τεστ. Και τότε θα σε συστήσει, θα με συστήσει ο Θεός. Δεν ήμουνα μόνο του παίρνω, αλλά και δίνω κι εγώ, και εσύ και ο καθένας μας, αλλά και ο Θεός τον άφησε να κάνει αυτός το σχέδιό του μέσα στη ζωή μου. Ξέρετε τι είπε στους μαθητές, αγαπητοί αδερφοί. Γιατί θα τους αξιώσει της βασιλείας του Θεού επειδή κήρυξαν? Επειδή συμμαρτύρησε ο Θεός το λόγο της χάριτός του, ξέρετε τι είπε? Σεις είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Και εγώ ετοιμάζω σας βασιλεία και 12 θρόνους για να καθίσετε πάνω σε αυτούς τους θρόνους και να κρίνετε τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Κοιτάτε πώς μιλάει ο Θεός. Ξέρετε γιατί αξιώνεστε της βασιλείας του Θεού? Γιατί μείνατε στους πειρασμούς μου. Αλληλούια. Όπως και εγώ πέρασα μέσα
τον πειρασμό της ερήμου και διαπνεύματος Αγίου νίκησα και εξήλθα από την έρημο πιο δυνατός από ό,τι μπήκα μέσα στην έρημο. Πλήρης πνεύματος Αμπηγίου πήγα στην έρημο, βγήκα εν τη δυνάμει του πνεύματος και βγήκα και μίλαγα το λόγο του Θεού και συμμαρτυρούσε ο Θεός το λόγο που είχα στο στόμα μου που μου τον έδινε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθε η ώρα που τελείωσε το βάσανο του Ιώβ. Και όπως είπαμε, δεν είχε κανέναν, ούτε και τους τρεις φίλους του. Αυτούς τους τρεις φίλους του, αυτοί που θα μπορούσαν να του πούν τα ωραία στη ζωή του, δεν του είπανε τίποτα καλό, αγαπητοί αδερφοί. Που κάποια στιγμή είπε και λόγια ο Ιώβ, του λέει: ήθε να σιωπάτε παντάπαση και τούτο θα ήταν σε εσάς σοφία. Είστε άθλοι παρηγορητές πάντες. Θεέ μου, βοήθησέ με να μην είμαι άθλιος παρηγορητής. Βοήθησέ με, Κύριε. Βοήθησέ με πότε θα μιλήσω και πότε θα σιωπήσω. Έτσι τους είπε: τι μιλάτε? Είστε ιατροί ανοφελείς. Αφού δεν μπορείς να γιατρεύσεις, Νίκο, τι πας και κάνεις? Αλληλούια. Είστε ιατροί ανοφελείς. Ήθε να σιωπάτε παντάπαση και τούτο θα ήταν σοφία από σας. Αφού δεν έχεις λόγο Θεού, δεν σου μιλάει ο Θεός, δεν σου έβαλε λόγο στην καρδιά σου, γιατί μιλάς? Γιατί μιλάς, αδερφέ? Γιατί μιλάς, αδερφή? Γιατί μιλάμε πολλές φορές? Γιατί μιλάμε? Κλείς το στόμα σου. Μη μιλάς. Μόνο όταν σου δώσει λόγο Θεού ο Θεός να μιλήσεις, για να φέρει οικοδομή, αδερφή. Αυτό τους λέει, με άλλα λόγια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι θα δει ο ευλογημένος άνθρωπος όταν θα έρθει παρουσία του Θεού, ο Ισαΐας? Τι θα δει? Τι θα δει? Αφού είναι για πολλούς ο πέμπτος Ευαγγελιστής, η διακονία της προφητείας. Μέσα στην παρουσία του Θεού, ξέρετε, θα δει ότι εγώ είμαι ταλέπορος άνθρωπος, είμαι ακαθάρτων χειλών και κατοικώνει μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Κάθε λόγος που δεν έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν τον δίνει, είναι ακάθαρτος, αδερφοί. Καθαρός είναι μόνο ο λόγος που έρχεται από τον ουρανό. Μπορείς να πεις αμήν? Μπορείς να πεις αμήν? Αλληλούια. Κάθε λόγο που μου δίνει το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει και τον άλλον. Διότι εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Κάθε λόγο που τον δίνω εγώ και δεν μου τον δίνει το Άγιο Πνεύμα, δεν καθαρίζει, αδερφοί. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα στην παρουσία του Θεού ότι δεν είναι και τόσο καθαρός. Ο Θεός να μας καθαρίσει, διότι αν καθαρίσει την καρδιά μας, τότε εκ του περισσεύματος καρδιά μας θα λαλεί και το στόμα μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε για όλα αυτά που επιτρέπει ο Θεός. Οι τρεις φίλοι του δεν σταθήκαν δίπλα του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Αλλά μέσα από όλα αυτά που έγιναν, κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί ο Θεός. Ο Ιώβ όμως τον είδαμε μέσα από αυτή την ταλαιπωρία να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να μην κρατήσει κακία για τους τρεις φίλους του, να προσευχηθεί για αυτούς και ο Κύριος να στρέψει την εχμαλωσία. Να δώσει διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον στον Ιώβ και να αναβαθμίσει τη σχέση του με το Θεό. Ο Θεός του Ιώβ. Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου, τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Θα έρθει η ώρα που αυτό που περνάς και περνάω θα το στρέψει ο Θεός. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα αφού. Γιατί του έστρεψε την εχμαλωσία? Αφού προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού. Δεν ήταν εύκολο. Δεν του δώσανε, αδερφοί, μέσα στην πληγή του βάλσαμο. Ξύδι του βάλανε στην πληγή. Πού βρήκες το κουράγιο χωρίς Πνεύμα Άγιο και χωρίς μεσίτη να προσευχηθείς για τους φίλους σου? Γι' αυτό έστρεψε την εχμαλωσία ο Θεός. Ένα παράδειγμα προς μίμηση, αδερφοί. Άρα η παιδεία πιστεύω ότι φτιάχνει την καρδιά του ανθρώπου. Την αλλάζει. Τη μαλακώνει. Και έτσι θα πει ο άνθρωπος του Θεού: με μαλάκωσε την καρδιά μου ο Θεός. Με δοκίμασε. Θα εξέλθω σαν χρυσάφι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφιά μου. Έχουμε ωραίο παράδειγμα. Την υπομονή του Ιώβ και το τέλος του Κυρίου. Καλό βραδινό, ο Κύριος να μας ευλογήσει.